έρχομαι σε εσένα. Ναι, Φέη μου, είμαι εδώ λοιπόν στην Ατζούν Media, καθώς σήμερα είναι το τελευταίο ραντεβού των παιχτών. Βουδαπέστη. Τα είδατε. Όλη η τακτική ομάδα. Βουκουρέστη. Α, Βουκουρέστη, ωραία. Το Βουκουρέστη. Άλλη δημοσιογράφου στη Βουδαπέστη, πετάξαμε όλες, ναι. Λοιπόν, σας ακούω. Είμαι λοιπόν σήμερα εδώ στην Ατζούν Media, καθώς είναι το τελευταίο ραντεβού των παιχτών πριν πετάξουν και αυτοί για τον Άγιο Δομήνικο. Σήμερα λοιπόν θα τους ανακοινωθεί και επίσημα το ότι φεύγουν αύριο, καθώς πριν λίγες ώρες δεν το ξέραν. Είναι λίγες οι ώρες, όπως είπε και ο Νίκος, που δέχτηκαν το email του check-in στο εισιτήριο. Το άλλο λοιπόν που ήθελα να σας πω είναι ότι εκτός από τους παίχτες που θα είναι εδώ σήμερα, θα είναι και ο Ατζούν σήμερα εδώ να δει τους παίχτες. Μάλιστα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα συναντήσει και τον πιο δυνατό παίχτη, μη τυχόν και τελικά έρθουν σε συνεννοήσεις. Τι εννοείς το πιο δυνατό παίχτη? Τον Τάνο. Έχω την πληροφορία ότι θα γίνει η συνάντηση με τον Τάνο και τον Ατζούν. Νάτα. Μάλιστα. Αφού θα έρθει εκείνος. Το θρίλερ. Δεν επιβεβαιώνω, δεν γνωρίζω. Συνεχίζεται. Μη μας πάρει τηλέφωνο. Αυτή είναι η πληροφορία, Φέη. Και εμείς θα είμαστε εδώ και θα το δούμε αν όντως έρθει. Σίγουρα θα έρθουν όλοι οι παίχτες, οι 26 αυτοί που θα φύγουν, που υπέγραψαν, να σας πω, στις 26 Δεκάτου, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Έπεσαν οι υπογραφές, αλλά μόνο αυτών των παιχτών που είδαμε στα τρέιλερ και θα φύγουν με την αυριανή πτήση. Όχι των υπολείπων ακόμη που θα τους δούμε σε μεταγενέστερο τα στάδιο. Σίγουρα είναι τα πρόσωπα που είδαμε στις κάρτες του Νίκου πριν από λίγο. Αυτή είναι η πρώτη που θα ταξιδέψουν λοιπόν αύριο. Θα υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό το λόγο και γίνανε τόσες συναντήσεις και κάνανε και τις εξετάσεις και όλες αυτές τις αγωνιστικές, τέλος πάντων. Πώς τις λένε, τα εργομετρικά. Αλλά σιγά σιγά, αναλόγως και πώς πάει το παιχνίδι, φαντάζομαι. Βέβαια. Θα βλέπουν, ναι, και θα βάζουν κάποιους, θα προστίθενται παίκτες στις υπάρχουσες ομάδες. Και μπορεί να έχουν αποχωρήσεις. Μπορεί, ναι, μπορεί να θέλει τόνωση το reality και όχι το αθλητικό κομμάτι. Όλα είναι θέμα ισορροπιών, οπότε θα κρίνει η παραγωγή και θα βάζει εκείνη τους παίκτες, χωρίς να τους έχει πει από πριν. Είναι, Αφροδίτη μου, ένα reality. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά ουσιαστικά θα υπάρχει, είναι μαριονέ. Οι παίκτες και αναλόγως με τους χαρακτήρες θα κινούν και τα νήματα. Μαριονέτες και σκακέρες. Καλά το είπατε, είναι και τα τρέιλερ το είδαμε. Ακριβώς. Ο Μαρτίκας μαριονέτες. Ναι, λέω από πλευράς παραγωγής ότι θα λειτουργούν και έτσι για να προσθέσουν. Δηλαδή το 36 φαντάζομαι, αν το βάλουν, θα το βάλουν σε μία στιγμή συγκεκριμένη. Πάντως, για να τραγουδήσει. Φέτος το αγωνιστικό κομμάτι πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό με αυτά που βλέπουμε τα άτομα. Είναι όλοι προπονημένοι, πάρα όπως είπε η Φέη πριν. Παιδιά, δηλαδή έχουν τρελαθεί στο γυμναστήριο. Ελένη, μου μένεις εκεί. Σε λίγες ώρες τελειώνει και η συνεργασία σου έξω από την Ατζούν Media. Πιες το νερό, τον καφέ, να τον ευχαριστηθεί σήμερα, παρακαλώ. Θέλω δύο στοιχεία να σου πω ακόμη σημαντικά, Φέη. Ένας παίχτης, ο οποίος είχε ακουστεί πάρα πολύ ότι θα είναι στο παιχνίδι. Τον είχαμε δει στις ιατρικές εξετάσεις, τελικά δεν θα είναι στο παιχνίδι. Και αυτός είναι ο Γιώργος Κόρομη, καθώς είχε δηλώσει εξ αρχής ότι θέλει να μπει από τους πρώτους παίχτες. Δεν τον είδαμε να είναι στα τρέιλερ. Του είπαν να είναι σε μεταγενέστερο στάδιο και ο Κόρο δεν το δέχτηκε αυτό. Μάλιστα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει. Ναι, θα έλεγα να το αφήσουμε ανοιχτό αυτό. Όχι, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το παρασκήνιο, ότι έχει δει ουσιαστικά δεν του αρέσει, θα ήθελε να ήταν στην πρώτη φουρνιά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις εν τέλει τι θα γίνει και τι πρόταση. Οι δικές μου πληροφορίες, μίλησα και με τον ίδιο, υπάρχει λιγάκι θέμα, πιθανό να μην τον δούμε μέσα. Είναι και ένα ακόμη, να σου πω τελευταίο. Είναι απόλυτος, γιατί το είχε πει εξ αρχής. Τώρα, ένα ακόμη να σου πω, είναι ότι όλοι δέχτηκαν ένα μήνυμα, ένα email, ότι πρέπει να έχουν ένα επίσημο ένδυμα μαζί τους. Και αυτό δεν είναι για το πάρτι της Ένωσης, καθώς ξέρουμε ότι φοράνε ρούχο που τους δίνεται στο πάρτι της Ένωσης. Άρα, θα ξεκινήσουμε... να τους δούμε σαν stars, δηλαδή αφού έχουμε το All Star Survivor, να τους δούμε. Άρα με τα καλά τους ρούχα. Άρα θα ξεκινήσεις με ένα πάρτι με κάτι διαφορετικό. Ή με ένα πάρτι που μπορεί να τους κάνει ο Ατζούν. Με ένα λουκό διαφορετικό θα χρειαστούν πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Μάλλον. Ωραίο, πριν τους δούμε ρακένδι τους, φαντάζομαι. Ναι, 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 αθλητικά σε πρώτη φάση. Ελένη μου, παραμένεις εκεί για ό,τι νεότερο, ό,τι συμβαίνει. Συνδεόμαστε ξανά μαζί. Αύριο ταξιδεύουν, οπότε
Καλό καφέ. Να ευχαριστήσεις τον καφέ στην Ατζούν Μίτια. Και αν δεις τον κύριο Τζούν, όπως λέει το ρεπορτάζ της, θα είναι σήμερα εκεί. Και αν θέλει από εμάς τίποτα, κανένα πληρωματικό, να πεταχτεί στον Άγιο Δομήνικο. Είσαι έτοιμος, Βασίλη μου. Εγώ πέρσι είχε γίνει η πρόταση, αλλά δεν. Σου κάνανε πρόταση. Βεβαίως. Για το Survivor. Βεβαίως. Για τον. Αυτό το ρώτησα εγώ. Λέω στον κρύο. Συγγνώμη, ξέρεις πόσο χρόνο είμαι. Και μου είπε δύο ονόματα, δεν θέλω να πω. Μου λέει τώρα είναι μέσα ο Τάδε. Και ο Τάδε. Τον ένα μπορείτε να το φανταστείτε που αυτό. Και λέω σε παρακαλώ, του λέω, δεν γίνεται. Συγγνώμη, εσένα συζητάνε για το Survivor και εμάς για το Just the Two of Us. Τι εννοείς? Άδικο αυτό. Γιατί? Μα πώς, τι.